κύριοι, καλό βράδυ. Διανύουμε ένα τρίμερο βασανιστικό εθνικού πένθους. 16 μέχρι αυτή την ώρα είναι τα αθώα θύματα της βιβλικής καταστροφής, η οποία έπληξε εδώ περιοχές στη Δυτική Αττική, με επίκεντρο την πόλη της Μάνδρας και της Νέας Περάμου. Όλη την ημέρα, ή θα έλεγα καλύτερα μέρα και νύχτα, βλέπουμε στα κανάλια, βλέπουμε στο διαδίκτυο, διαβάζουμε στις εφημερίδες εικόνες μαζικής καταστροφής, οι οποίες μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω ότι είχαν καταγραφεί σε αυτή την έκταση και σε αυτή την ένταση. Είχαν συμβεί τέτοια φαινόμενα στο παρελθόν, θα κάνουμε αναδρομή, αλλά σε αυτή την έκταση και σε αυτή την ένταση δεν είχαν καταγραφεί μέχρι και σήμερα. Οι εικόνες σε πολλές περιοχές, πληγήσες περιοχές, θυμίσουν τοπία από τη Συρία, εκεί που πέρασε ο πόλεμος και ισοπαίδωσε τα πάντα. Ζωές ανθρώπων, περιουσίες ανθρώπων, φύση, οικιστικό περιβάλλον, αλλά και ζώα. Όπως είπαμε, 16 είναι μέχρι τώρα, με συγχωρείτε, τα αθώα θύματα. Δυστυχώς υπάρχουν τουλάχιστον 5 αγνοούμενοι ακόμη. Και ελπίζουμε οι άνθρωποι αυτοί να βρεθούν, οι συμπολίτες μας αυτοί να βρεθούν και να μην αυξηθεί κι άλλο ο αριθμός των νεκρών. Σωστά, κατά την άποψή μας, ο Πρωθυπουργός κήρυξε τη χώρα σε εθνικό πένθος τριήμερης διάρκειας. Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσον το πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά προσέξτε, μην μιλάμε μόνο για την κεντρική εξουσία, το κατά πόσον οι δημοτικές αρχές, οι αρμόδιες, αλλά και οι περιφερειακές αρχές, περιφερειακή αυτοδιοίκηση κλπ. Με βοήθεια που θα έρθει απ' έξω, είχαμε σήμερα δηλώσεις από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Σχοινά. Κατά πόσον λοιπόν, με αποτέλεσμα και στους χρόνους που πρέπει, η πολιτεία και οι αρμόδιες αρχές θα κάνουν το καθήκον τους και θα αποκαταστήσουν τη ζημιά. Η ζημιά είναι μεγάλη. Οι άνθρωποι έχουν πληγεί στη λάσπη, έχουν πνιγεί στη λάσπη, έχουν βυθιστεί στη λάσπη και μαζί έχουν βυθιστεί και όνειρα και προσδοκίες ολόκληρης ζωής. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν και πρέπει να αισθανθούν άμεσα τη συμπαράσταση του κράτους, αλλά και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας. Πρέπει να αποδείξουν όλοι ότι είμαστε δίπλα τους. Γιατί αυτό που συνέβη εκεί, δυστυχώς, με την άναρχη δόμηση που επικρατεί στην Ελλάδα και με την καταπάτηση βασικών όρων σεβασμού του περιβάλλοντος, μπορεί να συμβεί και αλλού. Και μπορεί εμείς που βλέπουμε σήμερα, είμαστε οι θεατές, οι τηλεθεατές, οι αναγνώστες της συμφοράς των άλλων, να είμαστε τα αυριανά θύματα. Ο Θεός να μας φυλάει. Πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Τώρα, να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, λίγο πριν φύγει για την κοινωνική σύνοδο στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας, πήγε με αρμόδιους υπουργούς στην περιοχή, αλλά δεν συνάντησε κατοίκους. Είναι κάτι που θα το συζητήσουμε, γιατί έχει και τη μία και την άλλη άποψη. Και στην εκπομπή τα λέμε όλα. Κυρίες και κύριοι, όλα δείχνουν ότι συσσωρευμένες παραλήψεις, λάθη, αυθαιρεσίες δημοτικών, περιφερειακών και κεντρικών αρχόντων, αλλά και κατοίκων, βρίσκονται στη ρίζα του κακού. Όποιος ξέρει λίγο την περιοχή, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει το ρέμα Σούρα, ένα από τα ρέματα τα οποία κατεβαίνουν από το όρος Πατέρα. Τι σημαίνει λοιπόν το ρέμα Σούρα να έχει μετατραπεί από ένα σημείο και μετά στην οδό Κοροπούλη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν αξιόπιστα δίκτυα αποχέτευσης των ομβρίων και η φύση αγριεύει, γιατί είναι αλήθεια ότι έπεσε πάρα πολύ νερό και έπεσε πάρα πολύ νερό σε μικρό χρονικό διάστημα, αντιλαμβάνεστε το αποτέλεσμα. Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα να σας πούμε ότι άνοιξαν επιτέλους οι πύλες του Πολυτεχνείου. Οι γνωστοί ανευθυνοϋπεύθυνοι ταραχοποιοί των εξαρχείων είχαν καταλάβει το Πολυτεχνείο. Ευτυχώς άνοιξαν τις πύλες και από αύριο, μάλλον από σήμερα, άρχισαν οι εορτασμοί
για τη μεγάλη αυριανή επέτειο. Τώρα, στις υπόλοιπες ειδήσεις, να σας πούμε ότι οι θεσμοί, η τρόικα που λέγαμε στο παρελθόν, θα έρθουν οι εκπρόσωποι των πιστωτών στα τέλη Νοεμβρίου στην Αθήνα. Μάλλον 26, 27, 28. Προβλέπεται ότι στις 4 Δεκεμβρίου στο Eurogroup, αν όλα πάνε καλά, θα υπάρξει τεχνική συμφωνία. Και η πρόβλεψη και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι στις 22 του Γενάρη του 2018 να ολοκληρωθεί η τρίτη αξιολόγηση. Αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Κυρίες και κύριοι, τα γεγονότα τρέχουν με ταχύτατους ρυθμούς. Αύριο και μεθαύριο τελειώνει μια εβδομάδα που μας πλήγωσε πολύ και οι πληγές ακόμη είναι ανοιχτές, χένουσες. Καλωσορίζω εκλεκτούς ανθρώπους με διαφορετική ιδιότητα και ιδεολογική και πολιτική αφετηρία. Θα αξιολογήσουμε μαζί τα γεγονότα και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα. Από την πλευρά των πολιτικών μας, έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη, βουλευτή Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τον κύριο Δημήτρη Κυριαζίδη, βουλευτή Δράμας της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ κύριε Κυριαζίδη. Καλό βράδυ κύριε. Τον κύριο Απόστολο Ψωμά, γραμματέα του τομέα προστασίας του πολίτη από το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, ευχαριστώ κύριε Ψωμά. Τον πάρα πολύ γνωστό μετεωρολόγο, υποδιοικητή σήμερα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, της ΕΜΗ, τον καλό φίλο και παλιό μου συνεργάτη. Είχαμε συνεργαστεί όταν ήμουν Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΣΤΑΡ. Και πρέπει να πω ότι τον θαυμάζω για την υπερεπάρκεια των γνώσεών του και για τα υπόλοιπα ταλέντα του, δηλαδή το χιούμορ του, τον αυτοσαρκασμό του και ούτω καθεξής. Καλησπέρα. Θοδωρής Κολυδάς. Καλησπέρα πάνω. Και από το χώρο του Δρόντος, και θέλω να πιστεύω χρήσιμου στην κοινωνία συνδικαλισμού, ο πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Να είμαστε καλά. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις άθλιες πολιτικές απέναντι στους συνταξιούχους και στο σύνολο της κοινωνίας. Θα τα πούμε όλα τώρα. Θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε με την άδεια των κοινοβουλευτικών να ξεκινήσω από τον κύριο Κολυδά. Κύριε Κολυδά, οι τελευταίες μέρες είναι φρικιαστικές, είναι τρομακτικές. Μπορώ να πω ότι αυτά που συνέβησαν μπορεί να είχαν συμβεί και πριν από κάποια χρόνια και στον Ποδονύφτη κλπ. Αλλά ξεπέρασαν, θα λέγαμε, τι να πει κανείς, ξεπέρασαν και τα πλέον δυσμενή σενάρια και τις πλέον δολοφονικές εκδοχές των άγριων καιρικών φαινομένων. Δώστε μας μια εικόνα. Γιατί έγινε τόση ζημιά? Πολύ περιληπτικά να πω, σαν νέος τότε μετεωρολόγος, το 1994, με περίπου στα 7-8 χρόνια εμπειρίας, πίστευα ότι το δράμα που είχαμε ζήσει και στη δουλειά και βλέποντας και την κατάσταση που υπήρχε, δεν θα μπορούσε να επαναληφθεί μετά από 23 χρόνια, από τον Οκτώβριο δηλαδή του 1994 μέχρι τώρα, και θεωρούσα πλέον στο μακρινό παρελθόν ότι αποτελούσαν μια κακή πρακτική οι πλημμύρες στο Μπουρνάζι το 1961, το 1977 στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες περιοχές με 40 και 36 νεκρούς αντίστοιχα. Πίστευα λοιπόν ότι οι 13 νεκροί του 1994 ότι θα τελειώνει η κατάσταση από τη στιγμή που η Ελλάδα, η επιστήμη, η μετεωρολογική υπηρεσία έχει πλέον αρκετά σύγχρονα όργανα να παρακολουθήσει με τους δορυφόρους, με τα ραντάρ και να ενημερώσει τους πολίτες. Δυστυχώς, μα το ερώτημα όμως, είναι, με συγχωρείτε, ναι, αν η μετεωρολογική υπηρεσία έλεγε ότι παιδιά από πλευρά χυμάρων και νερών που θα έρθουν από το όρος Πατέρα, τον Κυθερώνα κλπ, υπάρχει φόβος να πνιγούμε. Τι θα γινόταν? Θα λέγαμε στους πολίτες αφήστε τα σπίτια σας και πηγαίνετε? Όχι, να σωθείτε. Όχι. Για δώστε μου μια εικόνα, δηλαδή, ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε, γιατί συνέβη αυτό που συνέβη. Βεβαίως. Γιατί συνέβη? Λοιπόν, η διάρκεια των πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων ήταν περίπου στις 3 ώρες. 3 ώρες. Από την εκτίμηση του ραντάρ, το ύψος της βροχής ήταν μεταξύ 50 και 80 χιλιοστών. Τι σημαίνει αυτό? 80 χιλιοστά βροχής σημαίνει 80 τόνοι σε κάθε στρέμμα γης ότι έπεσε. Που είναι πολύ σημαντικό. Πολύ βροχή. Βεβαίως.
Εκείνο πρέπει να πούμε ότι στατιστικά πλέον, αν έχεις πάνω από 40 χιλιοστά βροχή την ώρα σε μία περιοχή, είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθεί ένα έντονο πλημμυρικό φαινόμενο. Από εκεί και μετά, όμως, αν τη συγκρίνεις με τις κακοκαιρίες και με τις αντίστοιχες περιπτώσεις που είχαμε θύματα στο παρελθόν, είναι λιγότερα τα ύψη βροχής. Δεν φτάνουν όμως τα ύψη βροχής για να κρίνουμε το φαινόμενο αν ήταν πρωτοφανές ή όχι. Συνήθως τα φαινόμενα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Τα κρίνουμε και τα χαρακτηρίζουμε ακραία. Αυτό θα μου επιτρέψετε, η προσωπική μου άποψη. Δεν εκφράζω σαν υποδιοικητής, μιλάω όμως με τις δύο ιδιότητες. Όμως το να βαφτίζεις ένα φαινόμενο ακραίο καμιά φορά βολεύει όλους. Βολεύει και τους πολιτικούς. Γιατί απαλλάσσει όλους από τις ευθύνες τους. Διότι τα αναποθέτεις. Και λέει τι να κάνουμε, ο Θεός το θέλησε, έτσι. Ακριβώς, αναποθέτεις. Δεν έγιναν αντιπλημμυρικά έργα και φταίει ο Θεός, εν πάση περιπτώσει. Μπράβο. Στο ίδιο το φαινόμενο αναποθέτεις. Ο καθένας έχει λοιπόν το μερίδιο της ευθύνης του. Η βροχή ήταν έντονη. Εξηγώντας το φαινόμενο, πολύ απλά και λαϊκά να το πούμε, είχαμε πολύ ισχυρούς νοτιοανατολικούς ανέμους, μετέφεραν υγρασία οι νοτιάδες και μπαίνανε μέσα από το Σαρονικό προς την περιοχή του Θριασίου πεδίου, συναντούσαν το όρος Πατέρας, η βροχή εκτός από τη δυναμική που είχε σαν σύστημα, έπαιξε ένα ρόλο η ορογραφία της περιοχής, έπαιξε ρόλο δηλαδή πολύ σημαντικά και η παρουσία του βουνού. Οι καταιγίδες εκδηλώθηκαν κυρίως απάνω στην μεριά του βουνού. Τα νερά δεν ήταν όλα πάνω στην περιοχή της Μάνδρας, δεν έπεσε δηλαδή έπεσε πολύ νερό και πάνω. Έπεσε δυνατή βροχή δηλαδή πάνω στο βουνό και η οποία κατέβηκε κάτω. Έχουμε ένα γυμνό βουνό, έτσι. Βεβαίως. Δεν έχουμε δέντρα εκεί να το συγκρατήσουμε. Είχαμε τις πυρκαγιές πέρσι, βέβαια, πάνω προς στα Βίλια. Αλλά γενικά η περιοχή από την αρχαιότητα μέχρι τώρα, δηλαδή από το κάψιμο του Θριασίου πεδίου από τους Αθηναίους, επειδή ήταν η Ελευσίνη η σύμμαχη των Σπαρτιατών, από τότε είχε καεί το Θριασίου πεδίο. Δεν είναι αυτό. Έχουμε μια περιοχή που είναι αρκετά ευπαθής και η οποία βεβαίως έχει και τα γνωστά ρέματα που αναφέρατε. Δηλαδή, έχουμε παρακάτω το 40 ποτάμι. Έχει 40 ποτάμια και γι' αυτό ονομάστηκε έτσι. Αλλά όταν τα ρέματα αντί να γίνουν αντιπλημμυρική αγωγή, αγωγή παροχέτευσης των ομβρίων και να αποχετεύουν, να παροχετεύουν τα όμβρια, γίνανε δρόμοι. Και όταν πήγαμε και χτίσαμε πάνω στους δρόμους και στα ρέματα. Αυτό είναι φυσικό. Και να πω συγκριτικά σε τι εικόνα έχετε, κύριε Κολυδά. Μπορούσαν τα τελευταία 2, 3, 4, 5 χρόνια να έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα, γιατί χρήματα εκταμιεύτηκαν. Αυτά τα χρήματα πήγαν από δημάρχους σε έργα βιτρίνας, πήγανε σε δρόμους, πλατείες, δρομάκια, πεζοδρόμους. Τι να πει κανείς. Δεν το ξέρω. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι το εξής. Ότι η Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο γενικά, στη δεκαετία του 50 είχαμε 700 ανοιχτά ρέματα. Τώρα έχουν κλειστεί αρκετά. Θετικό από τη μία μεριά, εν μέρη, έχουν μείνει γύρω στα 70. Έχουμε περίπου το ένα δέκατο. Και βεβαίως τα ανοιχτά ρέματα ήταν περίπου γύρω στα 1500 χιλιόμετρα, τώρα έχουν μείνει στα 450 ανοιχτά. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι σε κάποιες περιπτώσεις, όταν το νερό, να το πούμε απλά και κατανοητά, παλιότερα όταν το νερό για να φύγει να πάει στη θάλασσα είχε 700 διόδους. Τώρα έχει 50, έχει 70 διόδους. Αυτό τα λέει όλα. Σε μία περιοχή λοιπόν να τύχει να φράξει. Έχουμε πόμα, έχουμε τάπα δηλαδή στο νερό. Είτε από φερτά υλικά. Έχουμε ταπωμένο το Λεκανοπέδιο και δεν μπορεί να περάσει το νερό. Έτσι. Αν λοιπόν σε μία περιοχή τώρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι αν σε μία περιοχή είτε από φερτά υλικά είτε από για κάποιο άλλο λόγο κλείσει, εκεί θα ενταθεί και θα δημιουργηθεί το φαινόμενο αρκετά πιο έντονο από τα προβλεπόμενα ύψη βροχής. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κολυδά. Γιατί είναι αλήθεια και από την, αν θέλετε, εγώ την αντιλαμβάνομαι γιατί είμαι δημοσιογράφος χρόνια και δικηγόρος, αλλά από το πάθος της ενημέρωσης που μας έχει καταλάβει όλους, είναι γεγονός ότι ένα μέρος κοινής νόμης έχει θορυβηθεί, ανησυχήσει πάρα πολύ και φοβηθεί. Υπάρχει κίνδυνος σε αυτό το χειμώνα που έχουμε μπροστά? Γιατί σε λίγο τελειώνει το φθινόπωρο και μπαίνουμε στο χειμώνα. Υπάρχει κίνδυνος να έχουμε επανάληψη των φαινομένων αυτών? Η απάντηση είναι αρνητική, με την έννοια ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια ασφαλής πρόγνωση παραπάνω από 10 με 15 μέρες με καθαρά. Τις επόμενες μέρες τι θα έχουμε, δηλαδή από σήμερα, τι εικόνα έχετε εσείς? Βεβαίως. Θα μπορούσαμε να δούμε και για τις επόμενες ώρες και να δούμε. Τις επόμενες ώρες, έτσι. Σωστά, μπράβο.
Μπράβο. Έχουμε κρατήσει δύο εικόνες μόνο για να δούμε πού βρίσκονται οι καταιγίδες. Mm-hmm. Μία έχουμε τον ελληνικό χώρο που περιλαμβάνει ότι οι καταιγίδες κυρίως από την κεντρική Ελλάδα και νοτιότερα. Στη Βόρεια Ελλάδα έχει βροχές, αλλά οι μπορούμε να τις δούμε τις εικόνες από το γύρο καλοκαιρινό. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα τι βλέπουμε ακριβώς. Εκείνο που παρατηρούμε με πορτοκαλί χρώμα απεικονίζονται οι περιοχές των καταιγίδων. Ναι. Είναι οι περιοχές οι οποίες εκδηλώνονται και βεβαίως στις καταιγίδες. Η καταιγίδα από μόνη της είναι έντονο φαινόμενο. Βλέπουμε λοιπόν μια ζώνη που ξεκινάει από το Σαρονικό και φτάνει νοτιότερα μέχρι τα Κύθυρα. Η μία ζώνη και στα δυτικά τμήματα της χώρας αναπτύσσονται καταιγίδες. Μεμονωμένες πλέον υπάρχουν στην Βόρεια Ελλάδα. Άρα, τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Εκείνο λοιπόν που περιμένουμε τις επόμενες ώρες είναι ότι οι καταιγίδες αυτές στο Σαρονικό και υπάρχει και μία δεύτερη, αν μπορούσαμε να τη βάλουμε στο μέλλον. Να δούμε τη δεύτερη, ναι. Και να τη συζητήσουμε ότι οι καταιγίδες αυτές θα επηρεάσουν. Να η δεύτερη, για πείτε μας τώρα, κύριε Πρόσκαιρα, τις βλέπουμε λοιπόν νοτίως της Σαλαμίνος. Δηλαδή είναι μέσα στο Σαρονικό, έχουν μπει καταιγίδες, έχουν μία κίνηση βορειότερη. Θα έχουμε φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας, πιστεύω όμως όχι με μεγάλη διάρκεια και ένταση. Θα σπάσει ο καιρός στις πρωινές ώρες τώρα για αύριο και ξανά πάλι από αύριο το απόγευμα προς το βράδυ και ξημερώματα του Σαββάτου θα έχουμε μία ένταση τουλάχιστον για τις πληγείς περιοχές, πάλι βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Ευελπιστώ ότι δεν θα είναι τόσο έντονα όπως ήταν τη χθεσινή ημέρα και σταδιακά πλέον από το Σάββατο το απόγευμα προς την Κυριακή αρχίζει και περνάει όλο το χαμηλό αυτό πλέον ανατολικότερα και αρχίζει και επηρεάζει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Δηλαδή και αυτές οι περιοχές, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, θα επηρεαστούν από αυτό το κύμα της κακοκαιρίας και στρώνει από την Κυριακή προς Δευτέρα ο καιρός. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Κατά κοινή ομολογία ο καιρός έχει αγριέψει πολύ. Έχουμε ξαφνικά σε μια χώρα με εύκρατο κλίμα, με μεσογειακό κλίμα, από την εποχή της αρχαιότητας μέχρι σήμερα, τι έχουμε? Έχουμε καύσωνες σκληρούς, έχουμε πολλά χιόνια, νεροποντές και καταιγίδες. Σε τι οφείλεται αυτό? Στα πάντα οφείλονται. Δηλαδή οφείλονται, πολλοί λένε, όπως σας είπα προηγουμένως, εναποθέτουν τα ακραία φαινόμενα στις ανώτερες δυνάμεις. Άλλοι λένε ότι φταίει η κλιματική αλλαγή. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Το θέμα μου έλεγε και ένας φίλος ότι είναι αστείο καμιά φορά σε τέτοιες συζητήσεις σοβαρές να λέμε τώρα ότι είναι η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική υπήρχε πάντοτε, θα υπάρχει. Εκείνο που κάνει και βλέπουμε τα φαινόμενα να είναι έντονα είναι το ότι ο άνθρωπος έχει ξεχάσει τη φύση και έχει πάει και έχει χτίσει σε περιοχές όπου οι παλιοί κάτοικοι των χωριών δεν πηγαίνανε ποτέ να χτίσουν. Δηλαδή, έχεις σε ένα νησί, είσαι στην Αρκαδία, θα πας να βλέπεις το χωριό που είναι χτισμένο, όμως σε μια περιοχή της Μεσσηνίας, πάει λοιπόν ο νεοέλληνας ή τα τελευταία 50-60 χρόνια με την ανάπτυξη της οικιστικής και πηγαίνει και θέλει το σπίτι του οπωσδήποτε να είναι κάτω στην παραλία. Να πηγαίνει στη θάλασσα στα 50-60 μέτρα, να κάνει το μπάνιο του. Mm-hmm. Όμως εκεί στην παραλία ξεχνάει ότι υπάρχει ένας χήμαρος, ένας χήμαρος που πολλές φορές μπορεί να έχει μπαζωθεί και βλέπεις τα άσχημα αποτελέσματα. Δηλαδή έχει πάει και έχει χτίσει εκεί που δεν θα έχτισαν κανονικά οι παλαιότεροι άνθρωποι. Αν και παλαιότερα βέβαια υπήρχαν και εκεί αντίστοιχα φαινόμενα. Θα επανέλθω στον κύριο Θοδωρή Κολυδά. Είναι πολύτιμη η παρουσία του εδώ, κυρίες και κύριοι, και θα την εκμεταλλευτούμε στην πορεία της εκπομπής. Θέλω όμως να ανοίξω τη συζήτηση. Κύριε Χατζόπουλε, έρχομαι σε εσάς. Χαίρομαι. Και πριν πάμε στις συντάξεις, θέλω την πρώτη αντίδρασή σας για αυτά που βλέπετε τις τελευταίες ώρες να μας έρχονται ως εικόνες εδώ πολύ κοντά μας από τη Μάνδρα και τη Νέα Περάμο. Σε αυτό το θέμα πιστεύω ότι μας κάλυψε ο Θοδωρής πλήρως. Απλώς θα ήθελα να πω ότι έτσι όπως το τοποθέτησε, πραγματικά εδώ το θέμα είναι σοβαρό και έχει να κάνει με πολλά χρόνια πίσω, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, γίνανε και εσφαλμένα από πλευράς δήμων, από πλευράς και όλων μας, αλλά και το πιο σοβαρό από όλα είναι από ό,τι διάβασα, υπήρχαν ήδη χρήματα εδώ και 10-15 χρόνια για να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα τα οποία ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και μάλιστα. Ποιος φταίει, και η μάλιστα, φταίει, και μάλιστα, ο Δήμος φταίει. Και μάλιστα άκουσα. Διότι αυτά τα έργα κυρίως θα κάνει η περιφέρεια και ο Δήμος.
Ακούστε, το θέμα είναι ότι μία μελέτη είναι. Η περιφέρεια και ο Δήμος. Από ό,τι άκουσα, μία μελέτη, γιατί δεν είμαι ειδικός, 4 χρόνια ακόμη δεν έχει προχωρήσει. Μάλιστα. Από ό,τι άκουσα, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, ανοίγουμε τη συζήτηση. Κύριε Σαρακιώτη, με την άδειά σας αρχίζω ανάποδα. Κύριε Ψωμά, φταίει η κυβέρνηση. Υπάρχουν ευθύνες στην κυβέρνηση. Σε ποιον υπάρχουν ευθύνες? Φταίει η περιφέρεια, φταίει η κυρία Δούρου, φταίνει οι δήμαρχοι. Ποιος φταίει? Αυτό αναζητούν οι κάτοικοι, πνιγμένοι μέσα στη λάσπη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, πραγματικά σεβόμενος και κατά κυριολεξία, χωρίς να υπεκφύγω καθόλου, επειδή σήμερα είχαμε μία επίσκεψη και της κυρίας Γεννηματά, την οποία συνόδευα και χθες, είμαστε 2 συνεχόμενες ημέρες στην περιοχή όπου συνέβη η συγκεκριμένη καταστροφή, θα ήθελα προς το παρόν να μην μπω καθόλου στο ζήτημα των ευθυνών. Όπως είπε και η κυρία Γεννηματά, θα έχουμε χρόνο με καθαρό μυαλό, με ψυχραιμία, όχι με άταφους νεκρούς όπως υπάρχουν σήμερα και μάλιστα και αγνοούμενοι, που ελπίζω να ανεβρεθούν και να είναι σώοι και αυλαβείς. Θα έχουμε χρόνο για να τα δούμε όλα αυτά. Και τα κοινοβουλευτικά κόμματα μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αλλά και αν υπάρχει κάποια θέμα, αν υπάρχει κάποια θέματα δικαιοσύνη. Το θέμα είναι πώς θα αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων καταστάσεων. Ακριβώς. Το θέμα είναι πώς θα εκεί ήθελα να καταλήξω. Το θέμα είναι πώς θα αποτρέψουμε την επανάληψη. Να καθίσουμε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα, η περιφέρεια, και να δούμε πού υπάρχει κολλησιεργία, πού μπορεί να υπάρχουν fast track διαδικασίες για την ανακούφιση. Και υπήρξε και μια συγκεκριμένη πρόταση σήμερα, το κοινωνικό μέρισμα, επειδή είναι πολύ πιο εύκολο να μοιραστεί. Τοπική, κύριε Γερματά. Ακριβώς, πολύ πιο εύκολο να μοιραστεί, να δοθεί άμεσα στους ανθρώπους αυτούς για να ανακουφιστούν. Και έχουμε καιρό για τις ευθύνες, εδώ είμαστε όλοι. Δεν θέλω να κάνω δηλαδή καθόλου. Σαφής, κύριε Ζήνη, υπάρχουν ευθύνες. Τονίσατε αρχικά, η εισαγωγή σας αυτή ήταν. Αγαπητέ κύριε Παναγιώτη, με την έννοια των συσσωρευμένων παραλήψεων. Έτσι ξεκινήσατε. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια συσσωρευμένη ευθύνη. Δηλαδή η ευθύνη είναι γενική και του πολιτικού συστήματος, του πολιτικού προσωπικού. Και ζητάω συγγνώμη αν αυτό λέει κάτι προς την κοινωνία που δεν αρθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων, δεν σταθήκαμε. Έτσι ώστε τα ζητήματα αυτά διαχρονικά να τα αντιμετωπίσουμε και όχι κάτω από γοερές κραυγές. Και δεν θέλω λόγω της ημέρας να πω αν ήμασταν κυβέρνηση τι ακριβώς θα συνέβαινε. Τα έχουμε ζήσει δυστυχώς αυτά. Λέτε τι θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση. Εν πάση περιπτώσει βλέπετε θέλω να το αποφύγω. Τα έχουμε ζήσει αυτά, γι' αυτό το λέω. Πιστεύω ότι και η σημερινή δήλωση του Προέδρου μας του Κυριάκου του Μητσοτάκη ήταν συγκεκριμένη, καθαρή, με την έννοια της ανάληψης και της ευθύνης γενικά και όχι αν θέλετε να απομονώσει και να επιρρύψει ιδιαίτερες ευθύνες. Επιφυλάσσεστε. Από την άλλη λοιπόν, πλευρά βεβαίως υπάρχουν ευθύνες. Οφείλω να πούμε ότι υπάρχουν ευθύνες. Και μετά να κουβεντιάσετε. Ήδη υπάρχει, έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή από πλευράς μας για να δει όλα αυτά, για να βοηθήσει αν θέλετε ακόμη την κυβέρνηση. Το κάνουμε εμείς. Το κάνουμε εμείς. Ταυτοχρόνως και οι ευρωβουλευτές μας έχουν παρέμβει για την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, το οποίο υπάρχει, το έχουν κάνει χρήση άλλες χώρες, έκτακτα δηλαδή, προκειμένου οι συνάνθρωποι μας να τύχουν μια αρρωγή που μέχρι στιγμής δεν την έχουν. Υπάρχουν παραλήψεις και τώρα και αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Δηλαδή βρισκόμαστε στην δεύτερη τρίτη μέρα, υπάρχουν παραλήψεις, υπάρχει δηλαδή μια αδράνεια, μια ανεπάρκεια που ειλικρινά λέω, εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να αντιληφθούμε και να έχουμε παρεμβάσεις ορθές. Απάντηση, κύριε Σαρακιώτη, για να πάμε σε ένα διάλειμμα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν. Και μετά θα πάμε στο κοινωνικό μέρισμα. Όταν έχουμε θρηνήσει θύματα, δεκάδες θύματα από αυτή τη φυσική καταστροφή, όταν οικογένειες, εκατοντάδες συμπολίτες μας έχουν χάσει σε ένα βράδυ τις περιουσίες τους, θεωρώ ότι θα ήταν ανούσιο να μπούμε στη διαδικασία σήμερα της κριτικής. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίει το ΠΑΣΟΚ, φταίει η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κολυδάς, προφανώς γνωρίζοντας και τις έρευνες του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του ΙΓΜΕ, έκανε μια πληρέστατη ανάλυση. Είναι προβλήματα τα συγκεκριμένα τα οποία έρχονται δεκαετίες. Συνιστώ σε όλους, κύριε Σαρακιώτη, μια και έρχονται γιορτές, διαβάστε, αγοράστε, δωρίστε. Διαβάστε στο σπίτι σας το θαυμάσιο βιβλίο του Θοδωρή Κολυδά. Θαυμάσιο βιβλίο για να συμφιλειωθούμε με αυτό που ονομάζεται καιρικό φαινόμενο. Να συμφιλειωθούμε με το φαινόμενο. Να μάθουμε, αν θέλετε, εφηρμοσμένη φυσική. Να καλύψουμε τα κενά που μας άφησε το γυμνάσιο ή το λύκειο ή και το πανεπιστήμιο.
Κύριε Παναγιώτοπουλο, Θοδωρής Πολυδάς, διαβάστε το. Βεβαίως, δεν του αρέσει αυτό που λέω, αλλά το λέω. Οι εικόνες αυτές δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έχουν να κάνουν και με την ανθρώπινη παρέμβαση. Δυστυχώς, ναι. Μιλάμε εδώ και δεκαετίες, κυρίως στο λεκανοπέδιο, έχουν γίνει τραγικά λάθη. Έχετε δίκιο, θυμόμαστε ποτάμια από την αρχαιότητα. Την περιφέρεια έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν η κυρία Δούρου είναι συμπαθέστατη, πάρα πολύ δυναμική. Φαίνεται όμως ότι δεν κατάφερε να προχωρήσει αντιπλημμυρικά έργα στο χρόνο ρεκόρ που είχε υποσχεθεί, είχε δεσμευθεί ότι σε χρόνο ρεκόρ θα είχαν προχωρήσει τα έργα αυτά. Δεν προχωρήσανε δυστυχώς. Χωρίς να σημαίνει ότι θα μπορούσε σε 2,5 χρόνια, σε 3 χρόνια παραπάνω είναι από το 2014, να επουλώσει πληγές του παρελθόντος δεκαετιών. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό ακριβώς. Δεν μιλάμε για απλές πληγές. Όταν μιλάμε για 700 χυμάρους, κεριάκια και ποτάμια τα οποία υπήρχαν στην Αττική και τώρα έχουν γίνει 40. Όταν μιλάμε για ποτάμια Ηλισσός, θυμόμαστε Κηφισός, τα οποία δεν υφίστανται καν πλέον. Μάλιστα. Όταν μιλάμε για 1.300 χιλιόμετρα ρεμάτων τα οποία έχουν γίνει 400. Είναι μεγάλο το θέμα, θέλει εθνικό σχεδιασμό, εθνική συνεννόηση και συνένεση. Ακριβώς. Να καθίσουμε, να περιφρουρήσουμε τη ζωή των πολιτών. Είναι ένας τομείς που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Τις διχογνωμίες και τις συγκρούσεις τις αφήνουμε για άλλα θέματα. Αγαπητέ Πάνο, κύριε Παναγιώτοπουλε, τα θυμόμαστε όταν δυστυχώς. Όταν έχουμε νεκρούς, ναι. Γι' αυτό το λέω πάρα πολλές φορές. Η χώρα έχει ανάγκη από σταθερές. Το πρόβλημα είναι δομικό. Σωστό, και όσο συνεχίζουμε έτσι να μην συμφωνώ. Υπάρχει κράτος, αυτά θα τα... Τώρα, δεν είναι έτσι. Μετά το διάλειμμα. Η χώρα θέλει αλλαγή πολιτικής. Όσο δεν έχετε αλλαγή πολιτικής, και πρέπει να θυμάστε... Προς ποια κατεύθυνση, κύριε Πρόεδρε. Θα σας τα πω τα πάντα. Αν θυμάστε πριν ένα μήνα που είχα καλεστεί από τον κύριο Λιάτσο και είπαμε το δίκτυο εδώ και καιρό έχει βάλει το θέμα που λέγεται αλλαγή πολιτικής, και αλλαγή πολιτικής είναι παντού. Έχει να κάνει με τις συντάξεις που θα σας πω. Έχει να κάνει με τα παιδιά μας, με το που σπουδάσανε και έχουν πάει έξω για να βρουν δουλειά, με την ανεργία, με τους εργαζόμενους το που είναι τετράωρο. Ακούστε, τετράωρο και όλα αυτά. Η αλλαγή πολιτικής έπρεπε να έχει έρθει άμεσα και είπα και κάτι άλλο, αν θυμάστε. Γιατί με ρώτησε ο κύριος Ηλιάδης και μου λέει να φύγουν τα κόμματα. Όχι, δεν είπα να φύγουν τα κόμματα. Να αλλάξουν πολιτικές τα κόμματα. Σαφή. Γιατί πρέπει να αλλάξουν πολιτικές τα κόμματα. Θα σας πω γιατί πρέπει να αλλάξουν. Πάμε στο κοινωνικό μέρισμα. Όχι, μην μου πείτε τώρα. Θα μου πάθει κανένα κεφαλικό επεισόδιο ο κύριος Καλοκαιρινός στο κοντρόλ. Έχουμε πατήσει το χρόνο που θα έπρεπε να έχουμε διαφημιστικά μηνύματα. Θα μείνετε κοντά μας όπως και οι άλλοι φίλοι. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διάλειμμα. Και στο δεύτερο μέρος, έχοντας πάντα στο νου μας τους συμπολίτες μας που υποφέρουν, τις οικογένειες που έχασαν κάτω από δραματικές συνθήκες, τους δικούς τους ανθρώπους, τις οικογένειες που ψάχνουν μέσα στη λάσπη αγνοουμένους, 5-6 αγνοουμένους μέχρι και αυτή την ώρα, και όλους εκείνους που υπέστησαν δραματικές καταστροφές στα υπάρχοντά τους, πάντοτε θα είναι στο μυαλό μας. Εμείς θα περάσουμε και στα άλλα θέματα της επικαιρότητας και κυρίως στο περίφημο θέμα, υπεριβόητο κατά ορισμένους, του κοινωνικού μερίσματος. Τι σημαίνει για τον συνταξιούχο, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Ξέρω ότι μας βλέπετε πάρα πολλοί άνθρωποι που είστε σε αυτή την κατηγορία και θέλουμε να σας δώσουμε σοβαρές απαντήσεις. Σε λίγο παρακαλώ.